το Κομμουνιστικό Κόμμα, το δικό σας κόμμα, που φαίνεται να έχει άνοδο. Πρώτα και κύριε, αυτό θα πούμε. Προφανώς. Που είναι το ξεχωριστό, το ελπιδοφόρο. Μεγαλύτερη άνοδο και να αγγίζετε, ίσως να ξεπερνάτε το 8%. Αυτή είναι η ελπίδα. Η πραγματική, μέσα σε έναν πραγματικά αρνητικό σχετισμό, είναι η ελπίδα για το λαό μας την επόμενη μέρα. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ, για να μην κρυφτεί από το γενικό αποτέλεσμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, και πόσο μάλλον στην Αττική, όπου κατοικεί το 40% του πληθυσμού της χώρας μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι τρίτο, με πολύ μεγάλα ποσοστά, θα πλησιάσουν ίσως και να ξεπεράσουν το διψήφιο, σε εργατικές λαϊκές γειτονιές με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και από αυτό. Για παράδειγμα, στον Ασπρόπυργο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε μια βιομηχανική περιοχή μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 20% αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό δείχνει ότι οι αγωνιστικοί δεσμοί που έχει σφυρλατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα, αλλά και προσδοκούν σε μια διαφορετική πολιτική κατάσταση την επόμενη μέρα. Αυτό δείχνει ακριβώς. Να σας πω τρία δεδομένα που αν ήταν ο κύριος Μαύρος θα σας τα έλεγε. Μήπως έπαιξε, απέδωσε η τακτική σας, δηλαδή να χτυπάτε όλο και πιο έντονα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι κάνουν μούφα αντιπολίτευση, αλλά και την πλεύση ελευθερίας με τις καρδούλες που έκανε ο κύριος Κουτσούμπας, ότι είναι μηντιακό δημιούργημα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, διότι είδαμε το δικό σας κόμμα σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις να ανεβαίνει και αυτά τα τρία κόμματα να μένουν σταθερά ή να πέφτουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανεβαίνει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και πολύ περισσότερο σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Γιατί? Γιατί οι εργαζόμενοι, οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι, η νεολαία, είδαν το μόνο κόμμα που έκανε πραγματική γνήσια μαχητική αντιπολίτευση, που βγήκε μπροστά και τα έβαλε με την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κόμμα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, αλλά σαρώνει τις λαϊκές γειτονιές της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, έχουμε τις συσπυρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συσπυρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική που εφαρμόστηκε. Μισό λεπτό, κύριε Πρωτούλη.